φαντασία. Κινήσανε τους άγιους τόπους δήθεν να ελευθερώσουνε, και ανταυτού την Πελοπόννησο εύκαιρη βρήκα να σκλαβώσουνε. Να είτε σταυροφόροι, σκατόφατσες, καταλανοί, με ηλάτησαν τα μέρη μας, την πάτρια γη. Ήσατε κάθε καρυδιάς χαρίδι, χαλάσαμε το άργο στο μυστρά, το παλαμίδι. Χτίσανε τα κάστρα τους σε μέρια ψηλά, τους άρεσε ως φαίνεται η θέα, ήταν ωραία. Πάνω σε λόφους και σε πράσινες πλαγιές, παρέα και με ντόπιες ομορφιές. Πιάτσι κόκκιμο τα γη για τους αυτόχτονες, πράγματα καθημερινά. Φορολογία βαριά στο βιός τους, όλα φυσιολογικά. Βυζάγιο γαρμεσαίων, δύσκολα σκοτεινά τα χρόνια, και ως εκ τούτου συνηθισμένα τα βουνά απ' τα χιόνια. Οι πρίγκιπες βέβαια συνηθίζουν, το γλεντάγανε. Έτσι και τότε άλλοι δουλεύανε για αυτούς και ακτήμονες στενάζανε. Ανθρωπότητας όλη η ιστορία, ό,τι φτωχός κοιμήρα του μεγάλη αμαρτία. Οι συμμαρμένοι σύλλοδες χωρίς διαμαρτυρία, κι ο γάμος κι αυτό συνήθως με τη βία. Κι όμως τους παρθενώνες ανώνυμοι τους στήσανε εργάτες, κι όχι ο Περικλής. Ανώνυμοι εργάτες και τις πυραμίδες, και όχι βέβαια ο Ραμσής. Μα που και που ευτυχώς κάποια ψυχή επαναστατεί, χωρίς ούτε κι αυτή να ξέρει το πώς και το γιατί. Κι αλλάζει έστω για λίγο η ιστορία, κι ο άνθρωπος ξαναθυμάται τι πάει να πει ελευθερία. Αυτά λοιπόν κι εγώ ειδίστο εν παρόδο είχα να σας πω. Αυτά το λίγα να σας υπενθυμίσω, και με έναν ιστιμούρινα σπασμόν προς το παρόν να σας αφήσω. Φράγκοι καβαλαρέοι, σιδερόφραχτοι, ρήμαξαν το Μοριά. Ναύπλιο Δημητσάνα, Τρίπολη, μέχρι και τη Μονεμβασιά.